Παζαρέτζης. Τσιφτετέλιχη τζαζ. Με αγάπη, με αγάπη και στοργή και προδέρμ και φροντίδα από μένα για σας. Έλα. Πόσο παιχνιδιάρικο, πόσο ερωτιάρικο είναι, πόσο τσαχπίνικο, πόσο, πόσο. Κυρίες και κύριοι, το νέο μας χαλάκι. Σοφάω για τέτοια, το ξέρετε. Εδώ είμαστε όλοι μας. Με όλη μας την καλή διάθεση, με όλη μας την ενέργεια, με όλο μας το είναι. Με σημεράκι Παρασκευής, Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο σπίτι μας, στο Λίμπερο, σε 107 και 4. Στον αθλητικό Λίμπερο, Κωστής Ατσαρόσια, φέτο μπουτσουνάρα μου. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη τόσο ωραία στα γερμανικά ή στα αγγλικά που μιλάω. Άλλες γλώσσες δεν ξέρω, ας πούμε τα γαλλικά ή τα ιταλικά αν έχουν λέξη για το αφέτο μουτσουνάρα. Έτσι. Σήμερα δεν ήρθα με άδεια χέρια και θα προσπαθήσουμε, αφού μιλήσαμε, τα αναλύσαμε τα πάντα για το αυριανό παιχνίδι το πρωί, χθες, προχθές, φουλ για το ντέρμπι, φουλ για το πώς πρέπει να παίξουν οι παίκτες, για την αντίδραση που πρέπει να βγάλουν. Δυστυχώς τα νέα για τον Μίσιτς είναι δυσάρεστα. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Κατάρα φέτος. Τραυματισμό σοβαρό από το πουθενά. Θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός παίχτης φέτος. Αν πάρουμε δηλαδή και δούμε την πορεία της ομάδας, αν πάρουμε να δούμε το πόσο απέδωσαν τα ατού της, σε πόσα μάτς κρατήθηκαν ψηλά στην απόδοσή τους, ποιοι παίχτες, θεωρώ ότι αδιαφυσβήτητα ο Κροάτης που πέρσι δεν τον είχαμε δει καν, φέτος πραγματικά, κι ας μην ήταν καλός στο τελευταίο παιχνίδι, είναι ο MVP. Μπορώ να πω αυτός και ο Γιαννούλης. Ανεπιφύλακτα, με τις καθετές του, με τα τρεξίματά του, με την παρουσία του τη γενικότερη στο νευραλγικό χώρο του κέντρου, και είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Τέλος η σεζόν για το Μίσιτς. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Η κίστη που εμφάνισε στη βουβονική χώρα τον αφήνει απ' έξω. Θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί αυτή η κίστη στη βουβονική χώρα. Γιατρός δεν είμαι, ούτε θέλω να το παίξω, αλλά εγώ ξέρω ότι στο πιο κρίσιμο σημείο, τώρα που η ομάδα έπρεπε να βγάλει αντίδραση, τώρα που έπρεπε να κυνηγήσει σε αυτά τα 9 μάτς τη δεύτερη θέση, που πιθανόν με μονούς αγώνες να οδηγήσει στα σεντόνια, στο Champions League και στους ομίλους, τώρα που τον χρειαζόμασταν και για το κύπελο, για τον αγώνα τον ημιτελικό και για τον τελικό, αφού εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο καλός ΠΑΟΚ, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλη μία σοβαρή απώλεια. Και πραγματικά αναρωτιέσαι ποιος μας έχει πιάσει στο στόμα του. Διαβάζω την ανακοίνωση, πριν πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Λοιπόν, ότι στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στην κλινική εξέταση ο Κροάτης Γιώσιπ Μίσιτς διαπιστώθηκε πως έχει μια κίση στη βουβονική χώρα και την προσεχή εβδομάδα θα υποβληθεί σε επέμβαση. Ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στους αγώνες που απομένουν για τη Super League και το κύπελο Ελλάδος. Εκτός πλάνο του Αμπέλ Φερέιρα για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν πρόκειται να μείνει ο Γιώσιπ Μίσιτς. Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Δηλαδή έχουμε ήδη τα άλλα μας θέματα, έχουμε ήδη τα άλλα προβλήματα, έχουμε την ομάδα ντεφορμέ, έχουμε τον προπονητή ντεφορμέ, έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όλη τη χρονιά. Είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, έτσι, τραυματισμό Κρέσπο, που τεράστια απώλεια, τραυματισμό Μαουρίσιο, τραυματισμό Βιερίνια, τραυματισμό ο ένας, τραυματισμό ο άλλος, και ήρθε τώρα, πραγματικά, ας ελπίσουμε να είναι αυτός ο τελευταίος.
λίγες μόνο ώρες πριν από το μάτς στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Και είναι μεγάλη απώλεια. Και ψυχικά, ψυχολογικά για την ομάδα. Θα τα συζητήσουμε πρώτο Θεός και με τον Κώστα Βασιλόπουλο μετά τις 2.30. Τι να πω. Περαστικά στο παλικάρι και γρήγορα σιδερένιος. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε, πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς αυτόν. Λοιπόν, είπα ότι σήμερα δεν ήρθα με άδεια χέρια. Μέχρι τις 2.30-3 παρά 25. Λέω σήμερα να κάνουμε απόπειρα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, βγες και πες ποιος είναι ο τραγουδιστής, τι συμβαίνει μετά, ξέρω, να κάνουμε ιστοριούλες αυτά, διότι έχω 50% έκπτωση από την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα είναι Παρασκευή και δεν το προλαβαίνουμε, όμως σήμερα θα το κληρώσουμε, 50% έκπτωση σε τραπέζι στο Αιγαίον. Είτε στο Δικητήριο, είτε στο Ωραιόκαστρο, στις δύο μαγαζάρες με χώρο εστιατορίου, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Το εξηγώ αυτό το 50%. Δηλαδή, αν πάει ένα ζευγάρι και φάει για 50 ευρώ, θα πληρώσει 25. Αν πάει μια παρέα και φάει για 100 ευρώ, θα πληρώσει 50. Αν πάει μια μεγάλη, μια πολύ μεγάλη παρέα και φάει για 600 ευρώ, θα πληρώσει 300, λέω. Άρα, καταλαβαίνετε. Και ήτανε, το κάναμε έτσι για να μην αποκλείουμε και τις μεγάλες παρέες. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Αιγαίον, τον χορηγό μας, και πρωί και μεσημέρι, που σας σκέφτηκε. Διότι είναι πολύ εύκολο να πει: δίνω ένα τραπέζι, ας πούμε, 30 ευρώ. Οκ. Okay. Έτσι όμως αποκλείεται και, είναι και μπορεί να είναι και πολύ πιο μικρή η προσφορά. Ήθελε όντως να δώσει τραπεζάρα και το κάναμε έτσι, με το 50%. Το ξαναλέω, Δευτέρα ως Παρασκευή. 12 με 3 στο Αιγαίον και ή στο Δικητήριο. Θα μου πείτε εσείς που θέλετε, θα δούμε, θα βγάλουμε τον τυχερό στο τέλος. Αλλά είπαμε να το κάνουμε με παιχνίδι σήμερα. Να φύγει λίγο το μυαλό από τη στεναχώρια, να φύγει λίγο από την καταχνιά, να φύγει λίγο από το πιο στενάχωρο για μένα είναι το ότι ψάχνουμε αυτό το κοριτσάκι. Δηλαδή, πραγματικά με σφιγμένο το στομάχι από χθες. Δεν είναι μόνο που είμαι πατέρας, δεν είναι που είμαι πατέρας μιας κόρης που είναι και στην ίδια ηλικία. Το ίδιο θα νιώθαμε και αν δεν είχαμε παιδιά. Το ίδιο νιώθαμε όταν δεν είχαμε ακόμα κάνει παιδιά. Είναι πραγματικά κάτι που προσευχόμαστε από χθες να έχει αίσιο τέλος. Παρακολουθούμε και τις τελευταίες ώρες το ρεπορτάζ, το πώς η αστυνομία χτενίζει, οργώνει όχι μόνο την περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα, για να βρει τι σχέση είχε αυτή η κυρία με τα κόκκινα μαλλιά που λίγο πριν το σπίτι της την φώναξε, την ήξερε με το όνομά της και της είπε «Μαρκέλα, έλα», χωρίστηκε από τους υπόλοιπους συμμαθητές της, όπως μεταφέρουν κιόλας, και πήγε με αυτή την κυρία. Έτσι είναι. Όπως το γράφεις. Τώρα από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε αυτό το θέμα γρήγορα να έχει αίσιο τέλος, παιδιά. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι, πώς, γιατί, τι μπορεί να έχει συμβεί. Ούτε καν πάει το μυαλό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να γυρίσει το παιδί στους γονείς του. Δεν είχαμε άλλη φορά τέτοιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Με αρπαγή παιδιού έξω από σχολείο. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Είχαμε ακούσει για διάφορα σημεία της Ελλάδας, εδώ στην πόλη μας δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό. Όλη μας λοιπόν η σκέψη είναι στο παιδί, όλη η σκέψη είναι στους γονείς, είναι στους συγγενείς, να γυρίσει σπίτι και να είναι απλά μια μικρή ανώδυνη τελείως περιπέτεια, ένα τερτύπι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, αλλά να γυρίσει το παιδί χωρίς να έχει συμβεί τίποτα, χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό, να γυρίσει πίσω στους γονείς. Αυτό ευχόμαστε να γίνει πολύ σύντομα και μέσα στην ημέρα. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888 να μιλήσουμε και μαζί. Τα χαλιά που τα βρίσκεις, εντάξει φίλε, έχουμε μια... Εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ροπή. Ό,τι έχει να κάνει με τέτοιους δρόμους μουσικούς, το γουστάρουμε. Δεν είναι, άλλος γουστάρει, άλλο ρεπερτόριο, αυτά είναι σεβαστά. Εμείς έτσι βρίσκουμε ενέργεια, έτσι βρίσκουμε τέλος πάντων ρυθμό και το πρωί και το μεσημέρι με αυτά. Και με πολύ διάθεση και με πολύ όρεξη. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Είπαμε, παίζουμε άμα θέλετε και αντίστροφη μέτρηση ή σας βάζω έτσι κι αλλιώς μόνο αν δεν θέλετε να παίξετε και να πείτε την άποψή σας. Σας βάζω στην κλήρωση γιατί στις 3 παρακάτω ψηλά
θα δώσω 50% έκπτωση τραπέζι για όσα άτομα εσείς θέλετε. Το επαναλαμβάνω, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Αιγαίον, είτε στο Δικητήριο, σας βολεύει στο κέντρο, είτε στο Ρεόκαστρο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις δυο μαγαζάρες, τη χορηγούκλα μας, που είναι μαζί, βρέξει χιονίσει, που είναι πάντα δίπλα μου, δίπλα στα ραδιόφωνα που δουλεύω, δίπλα στην εκπομπή, δίπλα στους σταθμούς, και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό για μένα δεν το συζητώ. Πάμε λοιπόν, πάμε. Ναι! Γεια σας! Εδώ, ναι, όχι, πάμε στον δίπλα, στο δεύτερο. Ναι, ναι. Γεια σας! Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Καλώς τον! Καλώς τον! Μωρό μου 49-ρικο! Οχ, 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 τέτοια μου λες και με αναστατώνεις! Λοιπόν, και... και εγώ τώρα το έχω μάθει για το Μίσης και στεναχωρέθηκα πολύ. Άσε για το μωρό αυτό, θα πω την άποψή μου τώρα, Κωστή, στον αέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Για ναι. να μην αναφέρεται πατέρας, μπορεί τίποτε να χωρισμένοι γονείς. Να σου πω. Έμαθα. Να, έμαθα να γιατί κολλού. Δεν θέλω να σας λέω μπαρούφες. Ο βιολογικός πατέρας ζει στην Αθήνα. Ναι. Ο έτερος, ο τωρινός σύζυγος ναι. της μαμάς είναι εδώ και χρόνια και ζει στο ίδιο σπίτι. Αυτό έμαθα. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει τωρινός πατέρας ενώ βιολογικός. Υπάρχει, ναι. Δεν είναι, παιδί δεν πιστεύω εκεί που πάει το μυαλό μας να μην γίνει κανένα κακό, δηλαδή. Κατέρας, τίποτα αυτό. Όχι, δεν θέλω, δηλαδή, τι να σου πω. Δεν θέλω ούτε να αναφέρω. Έχουμε γκόνια, έχουμε παιδιά. Άσε με. Ξέρεις κάτι, θα σου πω ένα μικρό πραγματάκι. Άλλη μέρα, αν είχα διαβάσει για το βαρύ τραυματισμό του Μίσιτς, θα είχα στεναχωρηθεί τριπλάσια. Ξέρεις τι έπιασα να λέω ναι. τον εαυτό μου? Ούτε μην το σκέφτεσαι καν. Σκέψου λίγο τους γονείς του παιδιού. Γι' αυτό πρέπει να στεναχωριέσαι. Μα ακριβώς, φίλε, ακριβώς το. Η ψυχολογία μου πώς είναι. Ακριβώς. Είπα για το Μίσιτς μία φράση. Αυτό, φίλε. Και όλη η συζήτησή μας είναι για... Από το πρωί αυτό το παιδί τρελαίνουμε, πώς το λένε δηλαδή. Άσε με, άσε με. Το χειριότερο, δηλαδή. Δεν το έχουμε δικαίωμα να στενοχωριόμαστε. Ασήμαντο. Το καλύτερο τέλος να έχει. Και γρήγορα κιόλα. Γιατί και τη μάνα τη βλέπω πολύ ήρεμη. Άλλη μάνα έπρεπε να δουλειάζει τώρα. Φίλε, δεν ξέρω. Κοίταξε, τον καημό που μπορεί να έχει κάθε η μάνα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έτσι κι άλλος μου το είπε αυτό. Περίμενα, τι περιμένατε? Δηλαδή, τι να τραβέ τα μαλλιά της. Αυτή ξέρει τώρα τι λούκι τραβάει. Καλά, είναι και εσύ και στον άνθρωπο στο χαρτί. Δεν το ξέρω. Άλλος μου είπε πώς μπορούν και βγαίνουν και μιλάνε στην τηλεόραση. Τι να κάνουν, μέσα στην απελπισία για να βρουν το παιδί τους. Τι δεν θα βγει να πει? Βοηθήστε. Γι' αυτό και λέμε. Οπότε, Παύλε μου, ας μην κρίνουμε τώρα εξωτερικά. Μπορεί μέσα της να καίγεται. Τώρα τι κάνουμε, ας βάλουμε τον αυτόνα. Είσαι έτοιμος? Τόσα εκατομμύρια παίρνει, το Βέλμπουργκ. Α, τι κάνει ο Βέλμπουργκ? Μα δεν παίζει η διαθέση ο ένας με τον άλλον. Εντάξει, ο Βέλμπουργκ πιο πίσω παίζει. Τώρα Άτσι Μπρούτζι και Νολάτι που λένε. Κοίταξε, ο Μίσιτς ποτέ δεν ήταν εξάρι. Καλά, ήταν κεφάλαιο, ήταν κεφάλαιο. Πιο πολύ ήταν οχταροδεκάρι είναι ο Μίσιτς. Αλλά όντως. Αυτό που λες τώρα, σε επίπεδο εμπειρίας, να τους. Δεν λένε ότι είναι έτοιμος. Αυτός και ο μάνατζερ είμαστε έτοιμοι. Α, ορίστε. Ρίχτον. Φίλε. Το ευλογημένο το κέντρο. Ρίχτον. Ήθελαν και το δώσαν δανεικό. Ήθελαν να ξέρα. Τι θέλαν και το δώσανε. Τόσους πολλούς είχαμε. Μας έφυγε ο Λιβέιρα, μας έφυγε ο Μπαλογιάννης. Και κράτησε πόσους, τρεις. Βασίστηκε στον Εσίτη και στον Αυγούστο. Τι να πω, ρε Κωστή μου. Τέλος πάντων, να μιλήσουν κι άλλα παιδιά κάτι που δεν μ' αρέσει, να μην καθυστερώ. Έγινε, Παυλάρα μου, δώσε μου λίγο. Δώσε μου λίγο. 4-16. Ναι, 9-47. 9-47. Το 4-16 είναι ο Γιώργος. 4-16 είναι ο Γιώργος. Εντάξει, συγχωράτε με. Εδώ τα δικά μου δεν θυμάμαι απ' έξω. Γεια σου, Παυλάρα μου. Τα δικά σου τα θυμόμαστε εμείς. Αγόρι μου, αγόρι μου. Φιλιά. Πάμε, εδώ, παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Δεν θέλει. +23 10 287 888. Εννοείται, Παναγιώτη μου, ότι όταν έχουμε το οποιοδήποτε νέο για το θέμα που απασχολεί όλη την πόλη, βλέπετε
πώς φαντάζουν αυτά που πριν λίγες ώρες θα έμοιαζαν σημαντικά. Φυσικά και στενοχωριόμαστε που τραυματίστηκε ο Μίσιτς. Όμως, δεν φαίνεται τελείως... Δεν φαίνεται τελείως μικρό αυτό. Βλέπετε τι λέμε. Θα μπει, θα παίξει κάποιος άλλος. Είναι μπάλα, ναι, είναι ο ΠΑΟΚ μας, ναι, αλλά δείτε λίγο. Γιατί αξίζει πραγματικά να χαλάμε το είναι μας και το κέφι μας και να μαυρίζει η ψυχή μας. Πάμε παρακάτω. Ναι, χαίρετε. Ωρες με πιάνει μια τρέλα να σε τηλεφωνήσω. Το έχω έτοιμο, φίλε. Κλείσε μόνο μικρόφωνο γιατί κάνεις σε σουξουμούξου. Το κλείσα κιόλα. Πάρα πολύ δυνατός είσαι. Με συνοπτικές κάνω τσακ. Κάνω φίλε τσακ. Και παίζεις τσακ τσακ. Ωρες με πιάνει μια τρέλα να σε τηλεφωνήσω. Αυτό. Κωστάκι. Αγόρι μου. Σειρά σου. Ρίξω και εσύ. Πάμε. Αχ φίλε δεν μου βγαίνει σήμερα. Γιατί αγόρι μου. Πάμε. Έλα αδερφέ μου. Για πες Δημητράκο μου. Λοιπόν, το διάβασα και εγώ τώρα το πρωί για το Μίσιτς, απώλεια μεγάλη. Το καλό του άλλο που θέλουμε να τρέχει, μας τραυματίστηκε. Τι να πούμε δηλαδή, και θα έχουμε κι άλλα δηλαδή, γενικά με όλες τις ομάδες. Θα έχουμε τραυματισμούς, βλέπεις τι γίνεται γενικά. Είσαι έτοιμος να παίξεις. Δεν σε ακούω, διστακτικό σε ακούω. Εντάξει, δεν ξέρω πού το πας, αλλά ας παίξω. Έχω 50% έκπτωση για τραπέζι στο Αιγαίο, δηλαδή θα πας με τη χωριάτισσα, πληρώνετε 50 ευρώ, θα πληρώσετε 25. Θα πάρεις μια μεγάλη παρέα 15 άτομα και θα φας, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, θα πληρώσεις 150. Θα πάρεις από όλη τη γειτονιά, θα πληρώσεις 1000 ευρώ, θα πληρώσεις 500, αυτό είναι, θα φας για 20 ευρώ. Το πιέσαι. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, εντάξει, προπονητή, φαγητό, ζώο, τραγουδιστή ή ηθοποιό και μπινελίκι. Εύκολο! Θα δείξει. Σε φοβάμαι αγόρι μου, τι θα δείξει, φίλε, σε θέλω δυνατό, το βλέπω στο βλέμμα. Μπορεί να είναι κινέζικο το γράμμα, δεν ξέρω. Εύκολο γράμμα θα σου βάλω, δεν υπάρχει, δεν είναι, τι να μασίσεις. Λοιπόν, θέλουμε από... Πι! Πάμε! ΠΑΟΚ! Άλλο, προπονητής από... Από... Ο, ναι, από πι! Από ασούμε! Ασούμε! Παπαδόπουλος! Ο ασούμε! Παπαδόπουλος, βεβαίως! Βεβαίως, υπάρχει. Παπαδόπουλος, πάντα υπάρχει Παπαδόπουλος. Από άλλοτε, είπες τη βέση τώρα... Ξένος παίχτης, Μισελ, Γάλλος! Μισελ Πλατινί! Μπράβο, ωραία! Ξένη ομάδα! Φαγητό πατάτες είπαμε. Πατάτες, τηγανιτές ή βραστές, ναι. Περίμενα να ξέρω να θα σε κόψω. Στο φουρνάκο, ναι. Πολύ δυνατός είσαι. Τι φουρνά... άλλο είπες, τι θέλεις να μου κάνω. Θέλουμε μια ξένη ομάδα που πει. Αδέρφια, δίπλα, Σερβία. Ναι, το βρήκα. Παπά. Παπά. Ιουγκοσλάβικα. Ναι. Παρτιζάν, μπράβο. Ένα ζώο από πει. Παπάκι, μπράβο. Πάει στην ποταμιά ή ξέρω σκέτο μόνο. Πάει στη θάλασσα, πολύ ωραία. Τραγουδιστή από πει. Από πει, Πάριος. Πάριος, τέλειο. Πες και ένα μπινελίκι. Ένα μπινελίκι με μπιπ. Ένα μπινελίκι, πενερλί. Έχει από πει, έχει πολλούς. Τέλεια, πάρε τον γκόγκ. Πάρε τον γκόγκ σου. Πολύ δυνατός σου, φίλε. Καταγύρα. Και φίλε την αποθέωσή σου. Πάμε! Άξιος! Κουτούλησε το μικρόφωνο. Άξιος, πολύ δυνατός. Δημητράκη, δώσε τα τρία τελευταία. Τώρα είναι το 4-17. 4-17. Α, τώρα το... Ο άλλος 4-16 είχα πει, ρε, μπερδεύομαι. 4-16 είναι ο Γιώργο. Γιώργο! Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια. Παιδιά, λοιπόν, επειδή έρχονται μήνυματα, τα είπαμε στην αρχή. Ο Μίσιτς χάνει το υπόλοιπο. Δεν ξαναπέζει, θα κάνει εγχείρηση. Μια κύση στη βουβονική χώρα. Α, τρέχα γύρευε. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτω από την κοιλιά πρέπει να είναι αυτό. Η βουβονική χώρα δεν είναι να πούμε στο σβέρκο. Και έχει μια κύστη. Μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα για το κέντρο. Η ποιότητά του, τα στημένα του, η κάθε θέση του είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Παιδιά, με όποιου έχουμε. Ίσως ήρθε η ώρα να δούμε τον Βέρμπλουμ επιτέλους. Στα στερνά, ξέρω εγώ. Τι να πω, ή θα βάλει, τι θα βάλει εσύ, τι θα βάλει. Θα βάλει, ξέρω εγώ, τον Τσιγκάρα, θα βάλει. Δεν ξέρω. Ναι, γεια σας. Κώστα! Ναι! Έλα! Λοιπόν... Αυτό τώρα, να σου πω κάτι. Δεν είμαστε
επάνω σε κάμπριο και η ανίακτη φοράμε φουλάρια και είναι τα μαλλιά μας γουρά και ξέπλεκα. Δηλαδή δεν πάει σκέτο το Κώστα. Που θυμάστε αυτό που έλεγε Λέλο, έλα να κάνουμε μπανάνα. Για πες. Ναι, έτσι. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, πληροφορία, ο Βέρμπλουμ δεν είναι καν στην αποστολή. Ναι. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Αν τον βάλει, δεν τον βάλει. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι δεν ήταν πριν τον τραυματισμό του Μίσιτς. Λέω μήπως άλλαξε αυτό, ξέρω εγώ. Εικάζω. Ή αν δεν είναι για σήμερα, μήπως παίξει στα προσεχή μάτς. Όχι, δεν άλλαξε. Έχει δηλωθεί η αποστολή. Ναι. Εντάξει, τώρα έχεις δικαίωμα. Εφόσον προκύπτει τραυματισμός, να τον προσθέσει την αποστολή. Δεν είναι ότι του δηλώνουμε στο Champions League στην UEFA, να πούμε στο Mundial. Νομίζω ότι. Αλλά. Καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν νομίζω ότι θα τον πάρει μαζί του τώρα. Και δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε. Αλλά τέλος πάντων. Δεν τον έχει πάρει ήδη. Ναι. Δηλαδή παίζουμε. Ούτε τον μικρό τον άλλο να έχει πάρει το χάφ. Ούτε τον Τσιγκάρα. Ούτε. Άρα παιδιά, κοιτάξτε, και με τον Αυγούστο έξω. Νομίζω ότι θα παίξει με Μαουρίσιο αναγκαστικά και ίσως... Μάλλον θα πάει Μαουρίσιο Καντουρί. Μαουρίσιο Καντουρί. Μάλιστα. Μαουρίσιο Καντουρί θα πάει. Μάλλον ταχύτατο δεν το λες στο κέντρο μας. Με Μαουρίσιο Καντουρί. Να βρεις τώρα. Εντάξει, δηλαδή αυτός και οι αιμονές του να φύγει να ησυχάσουν να δεν ξέρω τι να πω. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα. Δεν είναι τις παρούσεις. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει αυτές τις μέρες. Το έχουμε κάνει το θέμα νιανιά, το κάναμε. Τι να πω. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι θα δούμε City. Παρά Καντουρί. Εκεί. Θα μου πεις, ο City είναι γρήγορος. Όχι, αλλά ίσως του δίνει περισσότερη ασφάλεια. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι έξι ο City. Ο Καντουρί δεν είναι έξι. Τι, ποιος ήρθε, αυτός. Βάλουμε λίγο χαλή. Χαλά, τι θέλεις. Αντίστροφη μέτρηση. Βάλουμε λίγο χαλή. Έλα. Αυτή είναι κοινωνία, κύριε και κύριοι. Αυτή είναι συνεννόηση. Εντάξει. Ωραία. Είσαι οκ. Σε κάλυψα. Okay. Σε τύλιξα με τη μοκέτα. Λοιπόν... Ζεστάθηκες, πουλάκι μου. Έχω και το άλλο από πίσω του πανηγυρνίδικο. Μπράβο. Πόσο? Έχει πει πόσο? Ένα μικρόφωνο και το έχει βάλει τέρμα να πούμε στο ΕΚΟ και... Φουλ. Φουλ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Τι, έτσι. Ξερά, όχι φίλε, ξερά, έλα, όχι φίλε. Θα υδρώσεις, φίλε, θα κοπιάσεις, δεν είναι. Λοιπόν, επειδή βιάζεσαι και έχεις και παιδιά πίσω, δεν θα πάμε αντίστροφη μέτρηση. Θέλω να μου πεις, εδώ, το όνομα, δεν ρωτάω ποιος, γιατί ξέρω τι θα μου πεις, αυτός ένα μηδέν. Το όνομα αυτού που φωνάζει. Κατάλαβες? Φερνάντο. Φερνάντο, φίλε. Ο Φερνάντο. Το θέμα να το θυμηθεί όμως. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν τα βάζω τα ηχητικά από την Κυριακή, γιατί μελαγχολώ, αδερφέ. Αυτή είναι η λέξη που με εκφράζει. Νιώθω λες και είναι μία παλιά σχέση που έχει φύγει και έχει έρθει μία που της μοιάζει και δεν θέλω καν να της μιλήσω, φίλε. Έτσι νιώθω. Να σου πω κάτι. Έτσι. Να σου πω κάτι. Όταν πρωτοήρθε, αυτό το σημαντικό, εγώ τον έκραζα. Τώρα μου έχει λείψει μπάρα μετάλλη, κύριε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τον θέλω αυτόν που έκλαιγε στον κόλπο. Μου γύριψε μπάλον και μεντάλι. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Και όνομα. 18. Και όνομα. Γιώργος. Γεια σου, Γιώργαρα. Γιώργος Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργαρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Ναι. Όχι, έπεσε εδώ. Γεια σας. Έλα. Καλώς τον. Θράστος εδώ. Καλώς τον κύριο Θράσο! Τι κάνεις, άνθρωπέ μου, τι κάνεις. Στεναχωρημένος είμαι σήμερα. Απ' τη μια το κοριτσάκι, απ' την άλλη ο τραυματισμός. Τι να πω, τι να πω.
Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, κύριε Θράσο, εσείς είστε μία αλφα ηλικία, σε ξέρω ότι ζωή είναι γλυκόπικρη. Έχει... Γλυκόπικρη, πικρόγλυκη καλύτερα. Πικρόγλυκη. Το κλάμα δίπλα στο γέλιο. Ωραία, φαντάζουν τόσο ασήμαντα αυτά με τους τραυματισμούς μπροστά στο παιδί να βρεθεί. Δηλαδή σήμερα είμαι όλη μέρα σφιγμένος. Όλη μέρα είμαστε έτσι. Μακάρι, μακάρι. Προσευχόμαστε όλοι. Και ήθελα, βέβαια, και ήθελα σήμερα να σου ζητήσω ένα παραπονιάρικο με αυτή τη Μαριάννα, την Παπαμακαρίου. Μακαρίου εκεί, κάποιου. Δεν θα προλάβουμε σήμερα. Δεν θα προλάβουμε. Γιατί το τραγούδι και μουσική είναι και για χαρά, είναι και για λύπη, για όλο. Είναι για να φύγει, γι' αυτό έβαλα χιτζάζ, καημό έβαλα σήμερα. Μπήκαμε παζαρέτζι. Είναι τον παραπονιάρικο ήχο. Τι να κάνουμε. Ταιριάζει με την ψυχική μας κατάσταση. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ στην Κυριακή να μας φέρει μια κάθαρη ψυχές μας. Ναι. Αύριο, αύριο το βράδυ, αύριο παίζουμε κύριε Θράσο, αύριο 9.30 ώρα. Αύριο, Σάββατο είπαμε. Ναι, αύριο 9.30. Με το καλό να γίνουν όλα να γίνουν ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δώστε μου και τα τρία τελευταία να σας βάλω στην κλήρωση. 108. Γεια σας κύριε Θράσο, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Πάμε, άλλες δύο γραμμές και διάλειμμα, γιατί... Ναι! Χαίρετε! Εγώ! Εσείς βεβαίως! Εγώ είμαι! Βεβαίως, έχετε αμφιβολία ότι είστε εσείς! Ναι! Αγόρι μου, βούληψες, πολύ βούληψες! Πού είσαι ρε μορφή! Άρα παίχτε! Είμαι ο Θανάσης από την Καβάλα! Ρε Θανάση! Βούληψα το κουμπάκι μαζί σου ρε φίλε! Αγόρι μου! Φίλε Space FM! Space FM αδερφέ μου, 92 και 2! Ναι φίλε, τι ακούω αυτή τη στιγμή, μόλις έχω περάσει το στριμώνα, να σε δώσω και ένα τέτοιο. Παίρνω μια δεξιά στροφή και ετοιμάζομαι να πάρω μια αριστερή. Θέλω να είσαι καλά. Αγόρι μου, αγόρι μου. Να μην μαθαίνουν οι τραυματισμοί, να διασκεδάζουμε. Τι να κάνουμε, θέλω. Να βρεθεί το παιδί. Αυτό, αυτό. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ιστορία πρέπει να μας δίδαξε εσύ, Κωστή μου, πόσο ασήμαντα σημαντικό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό, αυτό. Και επιτέλους πρέπει να το δούμε κάπως έτσι. Αυτό, σαν αυτό. Διασκέδαση. Έτσι, Θανασάρα μου, Θανασάρα μου, που έχεις χίλια δίκια. Χίλια δίκια έχεις, φίλε. Και ο τέτοιος που παίρνουν από ένα εκατομμύριο και ποιος θα παίξει και τι θα κάνει και ό,τι θέλουν να σκάνουνε, εμείς θα βρεθούμε να διασκεδάζουμε, να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, μακάρι να κερδίζει η ΠΑΟΚάρα μας εκεί. Βέβαια. Αυτό αλλά θέλουμε. Να είναι καλά ο κόσμος, να είσαι καλά εσύ, που λείψεις πάρα πολύ. Αδερφέ μου. Και ελπίζω να είσαι σύντομα, στο γνωστό σημείο. Καλά, φίλε. Το χάρτη να το κολλητό μας εκεί και να... Εκεί, με τους υπόλοιπους φαρμακάδες. Εκεί στο φίλο μας τον Δημήτρη που άνοιξε. Χαμός γίνεται. Πήρε και το δίπλα, τα άμαθες. Πήρε και το δίπλα, το χώρο που ήταν η γιαγιά. Ναι. Έφυγε η γιαγιά από εκεί. Και πήρε και το δίπλα χώρο έξω. Φίλε. Γίνεται χαμός, φίλε. Χαμός. Με αποστάσεις βέβαια, κανονικά όλα, έτσι. Μπορούμε να φάμε περισσότερο. Αναγκαζόμαστε, όχι μπορούμε. Φίλε. Δεν θέλουμε, αλλά πρέπει. Θανασάρα μου, σε φιλό, σε φιλό. Να με βάλεις οπουδήποτε, δώσ' το σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Ναι, αγόρι μου, δώσ' μου τα τρία τελευταία, Θανάση, δώσ' τα τρία τελευταία ψηφία. 1-1-3. 1-1-3. Σε φιλό. Φιλιά σε όλους τους φαρμακευτικούς επισκέπτες, σε όλους τους ιατρικούς επισκέπτες. Έτσι, σε όλα τα παιδιά, σε όλα. Ειδικά σε αυτούς που φεύγουν, βλέπετε, αυτοί πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα Καβάλα, παιδιά, ο Θανάσης. Ναι, γεια σας. Ναι. Με εσάς κλείνουμε, τελευταίος. Λοιπόν. Αγόρι μου. Τι να πω εγώ τώρα. Αναγιώτη μου. Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Είναι μόνο ένα πράγμα θα πω. Πρέπει κάποια στιγμή να οργανωθεί λίγο περισσότερο το τμήμα που είναι οι γυμναστές του ΠΑΟ. Μεγάλο οι πρόβλημα. Οι τραυματισμοί προέρχονται από το θέμα ότι η ομάδα μας είναι αγύμναστη. Ναι. Δεν έχει τρεξίματα πλέον η ομάδα μας. Αυτό δείχνει. Δηλαδή δεν ήθελα να πω να τέτοια πράγματα. Τι δεν ήθελες να πεις. Αλλά έχουμε και πρόβλημα. Έχουμε και πρόβλημα στη φυσική κατάσταση. Φαίνεται ξεκάθαρα. Μεγάλο. Δεν έχουμε μεγάλο. Έκρηξη. Δεν έχουμε όλο τρεξίματα. Όλο το δεύτερο γύρο. Τίποτα. Όλο το δεύτερο γύρο. Παναγιώτη μου, κάτι σημαντικό. Δεν είναι ότι έφυγε μόνος του ο Ρουμάνος. Δεν δούλευε μόνος του ο Ρουμάνος. Παιδιά, οι συνεργάτες που είχε και ο Ιταλός και ο γυμναστής και ξέρω εγώ όλο το επιτελείο του, ξυλώθηκε ένα ολόκληρο επιτελείο που ήξερε πάρα πολύ καλά την ομάδα. Πώς πρέπει να γίνει.
δεν πρέπει να γίνει έρχει το ένας φέρνει. Α, αυτό φίλε. Να υπάρχει ένα μόνιμο. Πρέπει να στήσουμε μία αυτή, να βρούμε έναν πολύ καλό γυμναστή. Μόνιμο. Γιατρό, εργοφυσιολόγο, γυμναστή, όλα. Ναι. Ένας με τον Καλμπατζίδη, ένας δάσκαλος της γυμναστικής. Στο βόλεϊ. Πάρα ναι. πολύ. Ναι, στο βόλεϊ. Που τους έκανε να πηδάνε πάνω από το φιλένα, αν θυμάστε. Αν θυμάστε. Ναι. Τι έκανε εκείνη η ομάδα. Που απαγορευόταν να χάσει εκείνη η ομάδα. Γιατί ήταν τόσο ναι. γυμνασμένη. Δεν ξέρω αν είναι ίδια η γύμναση του βολεϊμπολίστα με τον ποδοσφαιριστή. Δεν το ξέρω. Αν κάποιος ξέρει να γυμνάζει ανθρώπους που είναι άλμα και δύναμη και αυτά, ναι. είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το παίξω η δίμονας. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι εγώ το είναι... γνωρίζω κιόλας τον άνθρωπο τώρα, αυτό. Ναι. Πιθανόν στην έκρηξη, στην αλτικότητα, ναι, αλλά θα ρω ότι είναι άλλα πράγματα. Ας πούμε. Καταρχήν το βόλι δεν έχει τρεξίματα που έχει το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Στις αντοχές ή στην έκρηξη. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Θα το οργανώσει αυτός, θα πάρει και αυτούς που είναι για τρέξιμο και αυτό και θα γίνει μια οργάνωση. Δηλαδή τέτοια οργάνωση εκείνη τη χρονιά, εκείνες τις χρονιές μάλλον που ήταν εκεί. Η ομάδα πετούσε και δεν είχε τραυματισμό πρώτα απ' όλα. Δεν είχαν τραυματισμούς. Ναι. Μετά έβλεπες ο Γκόμες, ο άλλος, ο Δίδυ, τραυματίστηκαν. Μετά όμως. Ναι. Αφού έφυγε αυτό. Τι να πω. Θα δούμε Παναγιώτη μου. Θα δούμε. Αυτό είναι το. Θα δούμε. Αύριο διπλό. Διπλό αύριο. 4.85. Και από με κλειστά μάτια. Το είπαμε το πρωί. Τα είπαμε. Δεν είναι τα ίδια. Έτσι. Ναι. 4.85 για σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια σου Παναγιώτη μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε και μηνυματάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Για 50% έκπτωση σε τετραπέζι Δευτέρα με Παρασκευή στο Αιγαίον. Είτε στο Δικητήριο, είτε στο Ρεόκαστρο. Θα πάρετε την παρέα, θα πάτε να φάτε, θα πληρώσετε ακριβώς τα μισά. Ό,τι και να φάτε. Όσα και να φάτε. Είναι πολύ μεγάλη η προσφορά από τα μαγαζιά μας, έτσι. Θα μπορούσαμε. Να έχουμε απλά ένα τραπέζι 30 ευρώ. Αλλά εδώ τώρα δίνεται δυνατότητα έτσι για πολλά περισσότερα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον Κώστα Βασιλόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον διευθυντή της Φόρτσα. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κωστή. Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι πέρα από το θέμα με το κοριτσάκι που αναζητείτε και έχει σκεπάσει τα πάντα Κώστα, γιατί και εσύ είσαι γονιός και φαντάζουν όλα ασήμαντα, αυτό συζητούσαμε πριν, οι τραυματισμοί ή τα μάτς ξαφνικά μοιάζουν αμελητέα μπροστά σε τέτοια. Φυσικά που συμβαίνει από χθες, τι τραυματισμοί και τι, αυτά είναι όλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Το μεγάλο θέμα και για την Θεσσαλονίκη αλλά και για ολόκληρη τη χώρα είναι η εξαφάνιση της μικρής Μαρκέλας. Νομίζω ότι το φιλότιμο στην Ελλάδα είναι κάτι που δεν πρόκειται να το χάσουμε ποτέ, ό,τι και αν μας βρει, ό,τι και αν μας χτυπήσει, ό,τι και αν υποστούμε. Ομάδες εθελοντών οργώνουν τη Θεσσαλονίκη, έχει δραστηριοποιηθεί κάθε πιθανή και απίθανη υπηρεσία, υπάρχει τρομερή κινητοποίηση. Ναι. Αλλά παράλληλα βλέπεις ότι υπάρχουν και αδίστακτοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι πολλές φορές στα παιδιά λες ότι δεν πλησιάζεις κανέναν, δεν πιστεύεις κανέναν, δεν μένεις μακριά από όλους. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν. Με ποιο σκεπτικό, με ποιες προθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ναι. Έχω την ενημέρωση ότι ανοίγουν κάμερες εκεί γύρω από την περιοχή, στην περιοχή δηλαδή όπου συνέβη το περιστατικό, για να εντοπιστεί η εικόνα της κοκκινομάλας ναι. που λένε ότι πλησίασε την μικρή Μαρκέλα και την ζήτησε να την πλησιάσει. Και να έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία το μότορο δυνατόν. Πιστεύω ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος, ότι αυτό περιμένουμε όλοι, να υπάρξει
τη στιγμή να ανακουφιστούμε που όλοι θα ενημερωθούμε μας. Ότι, ναι, ότι βρήκαν το παιδί. Βρήκαν το παιδί. Αποτέλεσμα στις έρευνες όλη τη νύχτα. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν σου επιτρέπουν να λειτουργήσεις φυσιολογικά. Φαντάζομαι την αγωνία της οικογένειας. Είναι... Δεν χωράει ο νους. Όχι, είναι βασανιστήριο τώρα. Είναι βασανιστήριο μέχρι να βρεθεί το παιδί. Μάλιστα. Πάμε στα... Προσευχόμαστε και ελπίζουμε. Πάμε στα... Αυτό. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε και το μυαλό μας είναι εκεί. Και να ελπίζουμε πολύ σύντομα να ακούσουμε ότι βρέθηκε το παιδί και είναι όλα καλά. Πάμε στα πεζά. Ναι. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τουρίστες, δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη κίνηση, γιατί σε άλλες περιπτώσεις αυτή την εποχή ανοιχτά τα σύνορα και τα πράγματα. Σωστά, το που λες είναι πολύ σωστό. Μπορεί και η απαγωγής ή ό,τι είναι τέλος πάντων να αισθανθούν την πίεση, γιατί νομίζω ότι η αστυνομία πλέον με τις κάμερες που είναι τοποθετημένες σχεδόν σε κάθε γωνιά της πόλης πλέον θα μπορέσει να φτάσει στην εξιχνίαση αυτής της αφάνισης, της απαγωγής. Δεν ξέρω ακριβώς και τι είναι. Ναι. Είδαμε πως στην άλλη περίπτωση με την 35χρονη πως μέσα σε λίγες μέρες βρήκαν μέσα από τις κάμερες την άκρη στην περίπτωση εκεί με το βιτριόλι. Άρα ελπίζουμε ότι και εδώ οι κάμερες, η τεχνολογία Κώστα και το ίντερνετ που τόσα άσχημα ή τόσα δεινά μπορεί να σημαίνει. Ναι. Τόσα που προκαλεί, αλλά είδες ότι εδώ ας είναι η θετική πλευρά. Ας είναι ακριβώς αντίθετο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα πεζά τα καθημερινά. Το τελευταίο νέο που έρχεται από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ είναι ο σοβαρός τραυματισμός ενός εκ των MVP. Δεν είναι τραυματισμός. Δεν είναι τραυματισμός. Είναι πρόβλημα υγείας. Μια κίστη στη βουβονική χώρα. Δεν είναι τραυματισμός. Είναι ένα πρόβλημα υγείας αυτή η κίστη στη βουβονική χώρα. Δεν προέρχεται από κάποιο τραυματισμό. Α, και πώς προέκυψε τώρα αυτό. Προϋπήρχε, ας πούμε. Ναι. Προϋπήρχε. Όχι, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε. Τις τελευταίες ημέρες. Άρα σωστά, δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε τραυματισμό. Δεν είναι τραυματισμός. Όχι, κακώς γίνεται η... χρησιμοποιείται η λέξη τραυματισμός. Δεν τραυματίστηκε, δεν χτύπησε. Δεν είναι... Είναι οργανικό το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα τραυματισμού ή υπερπροσπάθειας. Είναι μια κίση στην βουβονική που πρέπει να αφαιρεθεί και να εκτιμηθεί η περίοδος που θα απαιτηθεί για να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη. Από την Τρίτη έχει άδειο παίκτης. Χθες ενημερώθηκαν και οι συμπαίκτες του γιατί δεν γνώριζαν τι ακριβώς συμβαίνει, ότι έχει τεθεί νοκάουτ για το υπόλοιπο της σεζόν μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί μετά την επέμβαση θα χρειαστεί μια περίοδος αποθεραπείας, μια περίοδος δηλαδή χωρίς προπονήσεις για να επιστρέψει χωρίς κανείς να μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρόνο επιστροφής του στην ενεργό δράση. Μάλιστα. Δεν πρόκειται για τραυματισμό. Δεν είναι. Καμία σχέση με τραυματισμό. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό, όπως μπορεί να συμβεί στον κάθε έναν η δημιουργία κίστης. Είναι ένα χτύπημα και για τον παίχτη προσωπικά, είναι ένα χτύπημα και για τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα βέβαια για τον παίχτη. Να ευχαριστούμε περαστικά, να ευχαριστούμε όλα να πάνε καλά και να επιστρέψει γερός και δυνατός στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, στην οικογένειά του, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η απουσία του τώρα σε δεύτερη μέρα. Μεγάλη απώλεια. Θα παίξει, θα παίξει σημαντικό ρόλο σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Αυγούστου. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ξεμένει από χαφ. Γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου πριν από 10 μέρες και αντιλαμβανόμαστε πόσο πιο δύσκολη γίνεται, πόσο επιβαρύνεται η ήδη δύσκολη κατάσταση, η αγωνιστική κατάσταση του ΠΑΟΚ. Γιατί κατά τα ψέματα ο Μίσιτς, ο Γιαννούλης, ο Ίγκανσον και κυρίως οι δύο πρώτοι ήταν τον MVP της χρονιάς. Αν σου έλεγα να ξεχωρίσεις οι παίκτες από τον ΠΑΟΚ, θα έλεγε στον Γιαννούλη και τον Μίσιτς.
σίγουρα. Σε κάθαρα. Τώρα να πιάσει, δεν ξέρω, τον Δημήτρη Γιαννούλη, πάντως. Ναι, ναι. Στη διάδα θα βάζεις αυτούς τους δύο, δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση στους δύο καλύτερους παίκτες της φετινής περίοδου. Συμφωνούν όλοι. Λοιπόν, ο Μίσης μένει έξω, ο Πάου ψάχνει να βρει τρόπο να αγωνιστεί, ο Μαουρίσιο μένει ένας παίκτης για τα χάφη και από εκεί πέρα... Ναι. Πιστεύεις, τι πιστεύεις τώρα? Σιγάρας, τώρα τι να πιστεύω, τώρα πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκτήνα, τι να πιστεύω. Τώρα, ο σώζον εαυτό σου θήτω. Πιστεύεις θα επιστρατευτεί ο Βέρμπλουμ ή δεν υπάρχει καμιά ελπίδα? Δεν το νομίζω. Ναι. Δεν μάλιστα. Το νομίζω. Εκεί τι έχει δεν τώρα, νομίζω. Είναι ο Εσίτη, είναι οι λύσεις, είναι ο Τσιγκάρας, ο νεαρός. Ναι. Τον Καντουρί, που ποτέ δεν είναι εξάρι ο Καντουρί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξάρι ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο και ο οκτώ, ναι. Ο Καντουρί. Και ο Εσίτη είναι μια λύση. Ναι. Ο Βέντλουμ δεν είναι λύση. Στην του δεν είναι στην αποστολή. Δεν, ναι. Δεν τον είχε πάρει ούτε με τον Ολυμπιακό, ναι. Όχι, δεν είναι στην αποστολή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Επιστρέφουμε για νόλις και ο Ίγκελσον. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ο Βέντλουμ, επειδή με ρώτησε, δεν είναι στην αποστολή. Άρα ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή απουσίας και του Αουγκούστο και του Μίσιτς, δεν υπολογίζεται ο Βέρμπλουμ. Τώρα, τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια των play-off, δεν μπορώ να το ξέρω. Η επιστολή είναι και είναι ο Πασκαλάκης, Ζήκοβιτς, Μάτος, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκανσον, Μιχάη Γιαννούλης, Βιερίνη, Εσίτη, Μαωρίσιο, Ελκαντουρί, Πέλκας, Μπίσης, Βαρλάμπρου, Λιμιός, Στοχ, Σφιντέρσκι, Άκπομ και ο νεαρός ο Τζόλης. Μάλιστα. Ο Πέλκας ευτυχώς είναι υγιής και δίνει μια πολύ σημαντική λύση, έτσι. Γιατί είχαμε και εκεί την αγωνία μέχρι χθες. Τι θα γίνει. Είναι ένα μάτς πολύ σημαντικό, Κώστα. Και το γνωρίζουμε και το συζητήσαμε και χθες για πολλούς λόγους. Και περιμένουμε την αντίδραση της ομάδας. Ξεκάθαρα νομίζω, έτσι, αύριο. Περιμένουμε αντίδραση, αλλά... Ξέρω, αν υπάρχουν αγωνιστικά και ψυχικά τα θέματα, θα το δούμε ως ένα σημείο στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Δεν θα είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έδειξε στην πρεμιέρα των play-off ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή το τελικό 1-1 με την ΑΕΚ τον Αδική ήταν πολύ καλύτερος, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Τι εικόνα θα έχει αύριο, μία εβδομάδα μετά, δεν ξέρω. Όπως και τι εικόνα μπορεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει ξανά τον Γιαννούλη και τον Ίγκασον στην σύνθεσή του, δηλαδή μια πιο ομαλή ενδεκάδα. Ναι. Δεν πήγε άσχημα ο Μιχάη προχθές, αλλά άλλο είναι. Άλλη εμπειρία. Είναι και θέμα και αγωνιστικής κατάστασης και εμπειρίας. Ίγκασον Βαρέλα, ο Γιαννούλης αριστερά. Έτσι. Τώρα, στην προπόνηση δοκιμάστηκε ο Βιερίνα δεξιά στη θέση του Μάτος. Α, εκεί που έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η τελική επιλογή του προπονητή, αλλά υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Ο Σφιντέρσκι υπάρχει ως σκέψη για την κορυφή της επίθεσης. Ναι. Με κάποιες αλλαγές. Πέλκας, Μπίσεσβαρ και Λιμιός εκεί στην τριάδα πίσω από το φορ. Και τώρα το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο δίδυμο. Μάλλον Μαουρίσιο Καντουρί, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο Μαουρίσιο Εσίτη, ναι. Και η τετράδα πίσω όπως την είπα, δηλαδή Γιαννούλης, Ίγκαρσον, Βαρέλα και Γερίνια. Αυτά όλα δοκιμάστηκαν στη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών και στη συνέχεια προπόνηση. Εντάξει, ομάδα το μεσημέρι συγκεντρώνεται στο ξενοδοχείο και από εκεί αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Ναι. Τα περισσότερα θα τα δούμε αύριο το βράδυ, αργά. 9.30 ώρα είναι το παιχνίδι, ναι. Στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κώστα, πες μας λίγο φόρτσα αύριο το πρωί, στα περίπτερα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το βασικό θέμα είναι πολύ σοβαρό και πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το μέλλον. Δηλαδή το τι μέλλει γενέστος στον ΠΑΟΚ ανεξαρτήτως εξελίξεων της αγωνιστικής πορείας της ομάδας στη διάρκεια των play-off και του
του ημιτελικού του κυπέλλου που είναι προγραμματισμένος για την επόμενη εβδομάδα. 24 Ιουνίου. Μαζί με άλλα βέβαια που αφορούν το πρόβλημα υγείας του Μίσιτς και την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουμε μια μεγάλη έτσι, ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ αποκαλυπτικό για τον ΠΑΟΚ σε σχέση με την κατάσταση που θα επικρατήσει την νέα περίοδο. Μάλιστα. Ανυπομονούμε, όπως κάθε Σάββατο. Αυτά, η κατάσταση δεν είναι στον ΠΑΟΚ καλύτερη δυνατή. Ναι, εντάξει. Οι απουσίες είναι πολλές, γιατί δεν σκεφτεί κανείς ότι έχει ο ΠΑΟΚ νοκάουτ, Κρέσπο, Τζαμπά, Αουγκούστο, να βάλω και τον Βέρμπλουμ, τι να πω, να βάλω και τώρα και τον Μίσιτς, εντάξει. Μιλάμε για πρόβλημα, ναι, πολύ σημαντικούς. Μιλάμε για... Το Κρέσπο, εγώ δεν πιστεύω δεν το ξεπεράσαμε ποτέ. Όταν τραυματίστηκε ο Κρέσπο, καταλάβαμε πόσο σημαντικός είναι. Έτσι. Και στην άμυνα και στο πώς δημιουργεί το παιχνίδι. Ναι. Το ξέραμε, αλλά ένα λόγο παραπάνω. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Οπότε περιμένουμε. Αύριο το πρωί τη Φόρτσα, το βράδυ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ TV, όχι ΠΑΟΚ TV, ΠΑΟΚ TV είναι στα εντός έδρας, έτσι, οπότε στα εκτός, αλλιώς. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου και θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να αυτή η ευχάριστη είδηση αυτό, για την... Αυτό, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτού. Τουλάχιστον αυτό το θέμα να λυθεί έτσι. Για ναι. Θα είναι νομίζω ανακούφιση για όλους μας. Ανακούφιση για όλη τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη χώρα. Μάλιστα. Μακάρι Κώστα, μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι μας. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Κώστα. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φτάνουμε στο τέλος. Θέλω λίγο... Μαριλής, δώσε μου λίγο ένα από το 1 μέχρι το 27. Δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 27. Λοιπόν, κάτσε να βάλω χαλάκι. Εδώ, να μην είμαστε έτσι. Άνευ. Λοιπόν. Ο Θέμης. 6-9-77-2-12. Τα τρία τελευταία δεν μπορώ να τα δω. Έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου Κωστή. Ζούμου σου και το μεσημέρι. Θέμη, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εγώ δεν το έχω το νούμερο, δεν μπορώ να το δω. Λοιπόν, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Να στείλουμε το όνομά σου, να πας την άλλη εβδομάδα να φας 50% έκπτωση στο Αιγαίο, πεντανόστιμα θαλασσινά, υπέροχα πράγματα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, ελπίζουμε με όλο μας το είναι τις επόμενες ώρες να ακούσουμε ότι βρέθηκε η μικρή Μαρκέλα. Αυτό θέλω. Πρώτα αυτό. Όλα τα υπόλοιπα για τους αγώνες, για τους τραυματισμούς, για τα μάτς, για αυτά, όλα έρχονται μετά. Τώρα το μυαλό μας είναι στο μικρό κοριτσάκι να γυρίσει γρήγορα στους γονείς του. Αυτά. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο 2ωρο. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Bye!